Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή που μακροθύμησε και σήμερα και ήρθαμε στον οίκο του, Ήρθαμε να μας μιλήσει ο Κύριος αγαπητή αδελφή, να μας παρηγορήσει όπως κανένας άλλος δεν μπορεί να μας παρηγορήσει, να μας γεμίσει με χαρά. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια, αγαπητοί αδελφοί, που τα έχω στην καρδιά μου το τελευταίο καιρό. Είναι η προς τους Εφεσίους επιστολή, 1035 σελίδα. Είναι το γάμα κεφάλαιο. Από το 14 εδάφιο θα ήθελα να διαβάσω μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου και από το 4 κεφάλαιο μέχρι και το 6. Προς Εφεσίους επιστολή, 3 κεφάλαιο, 14 εδάφιο. «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζόμενοι και τεθελειωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσα γνώση, διαναπληρωθείτε με όλον το πλήρωμα του Θεού, εις δε των δυνάμενων υπερπερίσου να κάμει υπερπάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία δια Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενιάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν». Και λίγα εδάφια από το 4 κεφάλαιο, αγαπητοί αδερφοί. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεώς σας, καθήν προσεκλήθετε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστης εν βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, οών επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μας. Τελευταία διάβαζα αυτά τα εδάφια, αγαπητοί αδερφοί, και μπήκανε πολύ στην καρδιά μου. Και μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι «κάμπτω, λέει, τα γόνατά μου, προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται». Γιατί, για ποιο λόγο κάμπτει τα γόνατά του ο Απόστολος Παύλος, Λέει, «δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης», Αρχίζει και προσεύχεται για τους αδελφούς του, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν προσεύχεται για τον εαυτό του. Και εδώ, αγαπητοί αδελφοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως μας λέει στο κεφάλαιο της αγάπης στους Κορινθίους, ότι η αγάπη, καθώς ο Απόστολος Παύλος είναι γεμάτος με την αγάπη του Κυρίου, ότι η αγάπη, λέει, δεν ζητητάει αυτής, και αρχίζει και προσεύχεται για τους αδερφούς του, Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί, δια να δώσει, λέει, σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει, να σταθεροποιηθείτε, να δυναμωθείτε στο Λόγο του Θεού, στο Χριστό, για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Όπως παρακάτω μας λέει, για να κατοικήσει, λέει, ο Χριστός, λέει, δια πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζόμενοι και τεθελειωμένοι εν αγάπη. Αγάπη, αγαπητοί αδερφοί, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, τι το πλάτος, με συγχωρείτε αγαπητοί αδερφοί, στο 18, τι το πλάτος, λέει, και μήκος και βάθος και ύψος, έχει μέτρο η αγάπη του Χριστού. Τι πλάτος έχει η αγάπη του Χριστού, Απέραντο, αγαπητοί αδερφοί, τι ύψος έχει.
Τι βάθος έχει η αγάπη του Θεού? Έχει τόσο βάθος η αγάπη του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, ώστε κατέβηκε τόσο χαμηλά ο Κύριος μας για να με πιάσει και να σε πιάσει από το χέρι και να σε σώσει και να με σώσει, να με βγάλει από την αμαρτία. Τόσο βάθος έχει η αγάπη του Θεού. Ο Κύριος μας, αγαπητοί αδερφοί, μας έδειξε την αγάπη του στο Σταυρό του Γολγοθά. Έχει βάλει στις καρδιές μας από την αγάπη του. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Μα είναι δυνατόν να έχω τέτοια αγάπη ενεργή στη ζωή μου? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει την αγάπη του Θεού σήμερα, αγαπητοί αδερφοί? Ας θυμηθούμε, αγαπητοί αδερφοί, το Στέφανο. Καθώς το λιθοβολούσανε, λίγο πριν κοιμηθεί, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, λέει στον Κύριο: «Μην τους το λογαριάσεις, Κύριε, μην τους το λογαριάσεις. Μα Στέφανε, σε λιθοβολούνε, για τον Κύριο, για τον Λόγο του Θεού, μην τους το λογαριάσεις, Κύριε. Είναι γεμάτος με την αγάπη του Θεού, Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπευαίνουσαν πάσα γνώση, δια να πληρωθείτε με όλον το πλήρωμα του Θεού, εις δε των δυνάμεινων υπερπερίσου, να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν». Ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, μπορεί να κάνει παραπάνω από αυτά τα οποία εμείς ζητούμε. Καμιά φορά σκεφτόμαστε και λέμε ότι αυτό είναι το καλύτερο για μένα, ή αυτό είναι το καλύτερο για μένα, και κάνουμε διάφορες σκέψεις. Και πολλές φορές πιστεύω, αγαπητοί αδερφοί, ο καθένας από εμάς έχει κάνει λάθος επιλογές. Και καταλάβαμε αργότερα ότι δεν ήταν οι σωστές επιλογές αυτές οι οποίες κάναμε. Αλλά αν, αγαπητοί αδερφοί, έχουμε τον Κύριό μας μπροστά σε κάθε θέμα, είτε μικρό είτε μεγάλο, τον έχουμε μπροστά, συμβουλευόμαστε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει περισσότερο από ό,τι εμείς ζητούμε ή νοούμε, το καλύτερο για εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. «Εις αυτόν έστω δόξα εν τη Εκκλησία δια Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίου, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεώς σας καθήν προσεκλήθετε. Και αυτό το σημείο μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί αδερφοί. Ενώ ο Παύλος έχει την εξουσία από το Θεό να μιλήσει στους ανθρώπους, ακόμα και επιτακτικά, έχει την εξουσία από το Χριστό, και μας το λέει, αν δεν κάνω λάθος, ο αδερφής του Φιλήμωνα πρέπει να το λέει. Στο 8 εδάφιο το λέει, στο Φιλήμωνα την επιστολή, αγαπητοί αδερφοί: «Όθεν αν και έχω εν Χριστώ πολλήν παρησία, να επιτάπτω εις σε το πρέπον, όμως δια την αγάπην μάλλον σε παρακαλώ». Τι αγάπη, αγαπητοί αδερφοί, τι ωραία, Έχει το δικαίωμα, αγαπητοί αδερφοί, αλλά η αγάπη είναι αυτή η οποία μπορεί να αλλάξει εντελώς τον άνθρωπο, Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Σας παρακαλώ, λέει, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεώς σας καθήν και προσεκλήθητε. Πώς? Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, Είναι στοιχεία τα οποία μας λέει, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος μας, Μάθετε, λέει, από εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Η αγάπη νικάει τα πάντα, αγαπητοί αδερφοί. Υπάρχει πάντα, η αγάπη. Και είναι
ένα από τα 9 στοιχεία, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ως καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Η ειρήνη είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο που μας λέει στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Πώς να διατηρώ την ειρήνη, εάν έχω την ενότητα, αγαπητοί αδερφοί, με το Πνεύμα το Άγιο, και έρχεται ο καρπός αυτός και με κατακυριεύει το Πνεύμα το Άγιο, με διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο, πληρώμενος πάντα με το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδερφοί, έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι έχω και ειρήνη, έχω και αγάπη, έχω και ειρήνη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Διαφορετικοί χαρακτήρες, αγαπητοί αδερφοί, ο καθένας από εμάς. Άλλος χαρακτήρας είναι ο ένας, άλλος χαρακτήρας είναι ο άλλος. Αλλά προσκληθήκαμε, αγαπητοί αδερφοί, όλοι μας για ένα σκοπό, Ευχαριστούμε τον Κύριο. «Εις Θεός και Πατήρ πάντων, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν». Δηλαδή και του κόσμου, και του κόσμου, αγαπητοί αδερφοί. Γιατί όταν ήμασταν στον κόσμο, δεν ήταν λίγες οι φορές, αγαπητοί αδερφοί, που μας προστάτευσε ο Κύριος, και καθώς μας έσωσε, τότε ανοίχθησαν οι οφθαλμοί μας και καταλάβαμε το τι έκανε ο Κύριος στη ζωή μας, τότε και για τον κόσμο. Και εν πάση ημίν, και μέσα μας, δηλαδή. Και μέσα μας. Καθώς τα σώματά μας, ούτε τα σώματά μας δεν μας ανήκουν, αδελφοί. Και ο Κύριος καθέστησε τα σώματά μας, αγαπητοί αδελφοί, ως ναό του Πνεύματος του Αγίου. Και τι θα πρέπει να κάνουμε? Να αγιάζουμε τα σώματά μας, να αγιαζόμαστε. Γιατί ο Κύριος μία μέρα θα έρθει να παραλάβει Αγίους, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, να μας γεμίσει με την αγάπη Του. Είναι το θέλημα του Θεού ένας να προσεύχεται για τον άλλον. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται. Και εμείς θα πρέπει να ετοιμαστούμε. Ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτό του τι κάνει, πώς περιπατεί, πού βρίσκεται. Αλλά ο Κύριος έρχεται, αγαπητοί αδερφοί. Ακούγονται τα βήματά Του. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι η ώρα, η ημέρα. Καθήν ώρα, λέει, δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, θα έρθει ως κλέπτης η νυχτή, Εάν ήξερε, λέει, ο οικοδεσπότης πότε θα έρθει, λέει, ο κλέπτης, θα ήταν άγρυπνος, Ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, να ετοιμάσει τις καρδιές μας και να μας ετοιμάσει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, για να δούμε μία μέρα τη δόξα Του και το πρόσωπό Του. Αμήν.